Στο γερμανό κινηματογραφιστή Μίκαελ Μπολχάουζ απονεμήθηκε το βραβείο συνολικής προσφοράς ζωής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Ποια είναι η συμβουλή σας προς τους κινηματογραφιστές για να καταφέρουν όσα και εσείς? Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να αγαπάς αυτό το επάγγελμα γιατί είναι μια δύσκολη δουλειά. Πρέπει να προσαρμόζεσαι εύκολα γιατί έχεις να συνεργαστείς με διαφορετικές προσωπικότητες σκηνοθετών. Πρέπει να έρχεσαι με προτάσεις στο σκηνοθέτη, τις οποίες να έχεις τη δύναμη να τις επιβάλλεις. Wenn die Regisseure keine haben, muss man selber Ideen haben und sie vorschlagen und die Kraft haben, sie auch durchzusetzen. Η λαμπρή καριέρα του Μπολχάουζ κρατάει 50 χρόνια, ενώ έχει στο ενεργητικό του περισσότερες από 150 ταινίες. Στο κινηματογραφικό στερέωμα είναι γνωστός ως το υπτάμενο μάτι για τα ιδιαίτερα πλάνα του. Σταθμό στην καριέρα του, η συνεργασία του με τον Ράιν Φασμπίντερ και τον Μάρτιν Σκορτσέζε στις ταινίες «Οι συμμορίες της Νέας Υόρκης» και «Ο πληροφοριοδότης». Ο ανταποκριτής του Euronews στο Βερολίνο μεταδίδει. Ο Μάικλ Μπολχάουζ ήταν υποψήφιος για Όσκαρ, αλλά αγνόησε την Αμερικανική Ακαδημία. Το απονεμήθηκε η Χρυσή Αρκούδα για τη συνολική προσφορά ζωής, κάτι το οποίο του αξίζει όσο σε κανέναν άλλο κινηματογραφιστή.